Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση και ο Κυριάκος Τωμαίδης. Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου. Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους. Το γκάλοπ εκεί καρφωμένο, καρφιτσωμένο, το ερώτημα αν το sold out της Τούμπας μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Απλό το ερώτημα, αν η Τούμπα από μόνη της μπορεί να δώσει την πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Πάμε γρήγορα, ξεκινήσαμε με συνέντευξη τύπου από Τούμπα, ακούσαμε Βιερίνια, ακούσαμε Ρασβάν Λουτσέσκου, όμως μπορεί να έχετε να ανοίξει τώρα το ραδιοφωνό σας, ένα update και μια και οι τίτλοι των όσων υπόθηκαν θα είναι χρήσιμο να γίνει τώρα από τον Κώστα Πατρωτό. Κωστή μου, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε θες από Βιερίνια ή από Λουτσέσκου. Να σου δώσω ένα παρασκήνιο, γιατί ξέρω παρακαλώ, τι θα αρέσουν. Παρακαλώ. Να σου μεταφέρω, γιατί η τελευταία ερώτηση που την έκανα προσωπικά προς τον Λουτσέσκου ήταν αν αισθάνεται και λίγο πρέσβης του ελληνικού ποδοσφαίρου με τους βαθμούς που φέρνει με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ναι, και έχει βοηθήσει η Ελλάδα να είναι ψηλά στο ranking. Και δήλωσε περήφανος γιατί αισθάνεται μέρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, φεύγοντας, ναι, και αφού έκλεισαν τα μικρόφωνα, το σκέφτηκε λίγο και λέει: περισσότερα χρόνια δουλεύω στην Ελλάδα ως προπονητής σε σύλλογο παρά στη Ρουμανία. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Ναι. Έτσι, άρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 8 χρόνια στην Ελλάδα, σε σύλλογο, Ξάνθη και ΠΑΟΚ, και λιγότερα στην πατρίδα του. Έτσι, το λέω αυτό. Γιατί το λέω ειδικά για τον Λουτσέσκο, Γιώργο, γιατί ο Λουτσέσκο έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές στο στόχαστρο. Mm-hmm. Έτσι, έχει κατηγορηθεί ειδικά από αθηναϊκά μίντια για κάποιες αναφορές. Ορισμένες μπορεί να ήταν σκληρές, mm-hmm, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο αποδεκτός με βάση το έργο του. Εγώ βάζω το έργο από τη μια πλευρά και αυτά τα οποία δέχθηκε ως κριτική ο ίδιος. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, mm-hmm, όταν ο Λουτσέσκου μιλάει για την Τησία, ναι, το επιτίθεται πάρα πολύ. Όταν ακούσαμε παρόμοιες αναφορές του Τερίμ, του Αλμέιδα για mm-hmm την διαιτησία, δεν ακούμε ανάλογα σχόλια. Έτσι. Mm-hmm. Το λέω έτσι, mm-hmm, για να μεταβάζουμε όλα σε μια ζυγαριά, ναι, και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι και ο Ρασβάν αισθάνεται λίγο Έλληνας. Γιατί, ναι, όταν του κάνεις την ερώτηση και φεύγοντας λέει με περισσότερα χρόνια εδώ παρά στην πατρίδα μου, έτσι, αυτό έτσι σημαίνει τι σημαίνει, ότι αισθάνομαι λίγο Έλληνας. Έχω δουλέψει περισσότερο εδώ παρά στην πατρίδα μου. Και να του πιστώσουμε και κάτι, ότι κατάλαβε πρώτος ότι η διοργάνωση του Conference League μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία διάκρισης για ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Το έχει πει πολλές φορές ο Γιώργος ο Καστάνης, τον έχω ακούσει, τη θέση του Ολυμπιακού που εκφραζόταν από τον Καραπαπά ότι είναι Μίλκο Καπ και όλα τα υπόλοιπα, mm-hmm, και πόσο βάρος ρίχνει ο Ολυμπιακός σχάτους, καταλαβαίνοντας mm-hmm ότι είναι μια διοργάνωση η οποία και αυτή έχει το δικό της πρόεδρο, έχει τη δική της φήμη. Και δεν είναι μια μελητία ποσότητα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ολοκληρία στον Βίλα mm-hmm με τόσα εκατομμύρια budget στο αγγλικό πρωτάθλημα να θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο, mm-hmm, ή τη Φιωρεντίνα, εσύ δεν μπορείς να διαφορείς. Mm-hmm. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι λένε. Τι είπαν οι δύο. Κοίταξε, το τι λένε. Τώρα, ξεκινώντας ανάποδα λίγο από τον Λουτσέσκου, ναι, είπε ότι από μόνο του το να βρεθείς
στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και για τον ΠΑΟΚ ειδικά πρώτη φορά, είναι ένα τεράστιο κίνητρο. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το κρατήσουμε. Σημείωσε για μένα σημαντικό mm-hmm. την διαφορά των δύο αγώνων, δηλαδή mm-hmm. το ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνοντας στο Γιάν Μπρέιντερ Στέντιον ερχόμενο ήταν... προερχόταν από παιχνίδια πολύ υψηλής έντασης στο ελληνικό πρωτάθλημα mm-hmm, και το mm-hmm. είχαμε σημειώσει αυτό ο Γιώργο και στο Βέλγιο ότι ο ΠΑΟΚ φάνηκε να είναι κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια κόντρα στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είχε μια εβδομάδα μπροστά του να, όπως είπε ο Λουτσέσκου, να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε. Θυμίζω ότι η Μπρίζ έπαιξε την Κυριακή και όπως ακούσαμε συνάδελφο πριν από δύο μέρες, κρίνιαξε που δεν μπόρεσε η Βελγική Λίγκα να τις βρει ημερομηνίες για να κάνει και αυτή μια αναβολή να έρθει ξεκούραση στην Τουμπά. Αυτό mm-hmm. είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να παίξει το ρόλο του mm-hmm. και το λέω γιατί η Μπρίζ ως κύριο χαρακτηριστικό έχει τα πολλά τρεξίματα mm-hmm. σχέση με την Δυναμό, παρότι ο Λουτσέσκου δεν ήθελε να μπει σε σύγκριση Δυναμό Μπρίζ, είπε ότι κάθε αντίπαλος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, δεν μπαίνω σε σύγκριση, όπως επίσης δεν ήθελε να μπει και σε σύγκριση των δύο αγώνων του τωρινού και αυτό που έγινε πριν δύο χρόνια με τη Μαρσέη, mm-hmm. όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε ξανά στην ίδια φάση, είπε ότι mm-hmm. κάθε μάτς έχει τη δική του ιστορία, όπως μου έχει πει ο ψυχοθεραπευτής μου, είπε στην αρχή, Aha. πρέπει να κοιτάς πάντα το τώρα, mm-hmm. να μην σκέφτεσαι το παρελθόν, να ζεις mm. πάντα το τώρα και να μην μπαίνεις στη διαδικασία συγκρίσεων. Άρα με αυτή τη λογική με την οποία πάει ο Λουτσέσκο από την αρχή της περίοδου, το παιχνίδι-παιχνίδι, mm. πορεύεται ο ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής. Θεωρεί ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ο κόσμος και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα φοβηθεί η Μπρίζ τον κόσμο, αλλά ο κόσμος όμως μπορεί να μας δώσει εμάς πολύ μεγάλη ενέργεια και στα δύσκολα σημεία του αγώνα να έχουμε περισσότερη υποστήριξη από ό,τι είχαν οι Βέλγοι στο πρώτο παιχνίδι από τους δικούς τους οπαδούς. Και αυτό να είναι καθοριστικό για την πρόκληση. Καλό αυτό. Λοιπόν, έχεις να συμπληρώσεις τίποτα άλλο από εκεί? Κοίταξε, και με το Βιερίνη να πούμε. Ο Βιερίνη είπε ότι είναι μεγάλο παιχνίδι. Ναι, λέει και με τη Μαρσέγα είχαμε φτάσει, ήταν πολύ δύσκολος ο αντίπαλος. Προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε. Το σίγουρο είναι ότι θα τα δώσουμε όλα. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι η ομάδα θα δώσει το 120-150% των δυνάμεών της για να πάρει την πρόκληση. Έδειξε ότι είναι έτοιμος και ο Βιερίνια και πέρασε το μήνυμα για τους συμπαίκτες του και ουσιαστικά Γιώργο βάζοντας και την παράμετρο των 120 λεπτών ουσιαστικά ο Βιερίνια μας έστειλε το μήνυμα ότι στον ΠΑΟΚ έχουν δουλέψει για όλα τα σενάρια. Είτε μιλάμε για πρόκληση από την κανονική διάρκεια, είτε μιλάμε για παράταση και εγώ λέω και για πέναλτι, δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε αυτό. Νομίζω είναι δεδομένο. Θυμίζω ότι πριν δύο χρόνια παίζοντας με τη Μίτιλαντ σε εκείνο τον αγώνα των play-off του Conference League είχε περάσει τα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Έτσι, άρα έχει μια εμπειρία από μια παρόμοια κατάσταση. Ας μην το αποκλείσουμε, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, θα κερδίσει λεπτομέρειες. Το ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι πιο έμπειρος και πιο έτοιμος από ό,τι ήταν πριν δύο χρόνια για αυτές. Λοιπόν, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Πεντρωτό. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι περισσότεροι ζουν και αναπνέουν για την αυριανή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπρίζ, όπου εκεί θα σταματήσει ο χρόνος, γιατί αν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ θα πρόκειται για μια σούπερ ιστορική πρόκριση. Μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ, να περάσει και ο Ολυμπιακός, οι ελληνικές ομάδες να ανεβαίνουν και μαζί να ανεβαίνει και η χώρα στο ποδοσφαιρικό ranking της UEFA. Έχουμε τους Βέλγους οι οποίοι έρχονται. Υπάρχει ανακοίνωση της Μπρίζ η οποία του προτρέπει στους φίλους της που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη να μην φορούν διακριτικά της ομάδας. Θα το πω άλλη μια φορά, όλα όσα έγιναν στο Βέλγιο δεν πρέπει να αφορούν με τίποτα την παρουσία των Βέλγων οπαδών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι φιλόξενη, τους φιλοξενεί όλους. Οι Βέλγοι φίλαθλοι δεν πείραξαν κανέναν. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ προχωρούσαν στους δρόμους της Μπρίζ ανενόχλητοι όπως έπρεπε να είναι. Έπιναν τον καφέ τους, το ποτό τους, έτρωγαν, κανείς δεν τους πείραξε. Και πρέπει στους Βέλγους να υπάρχει μία ίδια το λιγότερο συμπεριφορά και αντιμετώπιση. Το λέω για εκείνους οι οποίοι μπορεί να πέρασαν τα πάνδυνα εκεί, μπορεί να είχαν ειστήριο και να μπήκαν μέσα, μπορεί να έφαγαν τα σπρέι, τα δακρυγόνα, τα σπρέι με πιπέρι, όμως δεν φταίν οι φίλοι της Μπρίζ με τίποτα. Σας παρακαλώ κρατήστε το γιατί έχει την σημασία του. Και καθώς λέω για Μπρίζ, για τους χίλιους Βέλγους που έρχονται θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Πάμε πρώτα να πάρουμε το αγωνιστικό κομμάτι με το τι λένε οι Book με το κομμάτι της διαιτησίας και με τα τελευταία νέα της Μπρίζ. Γιώργος Μάντζιος επί του ρεπορτάζ στις επάλξεις. Γιώργα ρε, καλησπέρα. 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 Η Μπρίζ η οποία θα φτάσει σε περίπου μία ώρα, περίπου μία και κάτι
στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν φωτογραφίες στα βελγικά site από την αναχώρηση με την απόφαση του προπονητή του Χάγεν να πάρει και τους τιμωρημένους μαζί του για να είναι όλοι μαζί στο κλίμα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η Μπριζ είναι μεν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση γιατί έρχεται από δύο πολύ σπουδαίες νίκες στο πρωτάθλημα και κόντρα στη Μιζητή Άντερλεχτ και κόντρα στην Αντβέρπ που την έχει ζωντανή στο κόλπο του τίτλου και υπήρξε και αυτή η διαρροή. Χθες αργά το βράδυ, να αναφέρουμε Γιώργο, από τη διοίκηση της Club Breeze, η οποία βλέπει ότι με τον Χάγεν, τον οποίο προσέλαβε ως υπηρεσιακό μέχρι το τέλος της χρονιάς, να του δίνει κίνητρο, εφόσον η ομάδα περάσει στους τέσσερις, να υπογράψει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο, προφανώς θέλει να δείξει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, γιατί είναι ο προπονητής ο οποίος ήρθε. Και η Μπρις παίζει διαφορετικά με αυτόν. Άλλο σύστημα, άλλη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα αγωνιστικά για τους Βέλγους και λέμε πάρα πολύ σημαντικά γιατί μιλάμε για κομβικούς ποδοσφαιριστές. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι παίκτες οι οποίοι είναι τιμωρημένοι, ο πλάγιος Μπάκο Ντεκάιπερ, ο Σέντερ Φόρο Τιάγκο και ο βασικός στόπερο Μέχελε είναι βασικότατες ελλείψεις και έχουν συμμετοχή σε πολλά γκολ και ασίστ. Υπάρχει δεδομένη απουσία του Σκοβ Όλσεν για τον οποίο οι Βέλγοι γράφουν από το πρωί ότι για να παίξει, μπορεί να παίξει το περισσότερο 15 με 20 λεπτά, οπότε θα είναι μια λύση ανάγκης, ο εξτρέμ. Υπάρχει το πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δεν το είχαμε αναγνώσει και εμείς, του Spillers, του έτερου στόπερ, ο οποίος είχε αποχωρήσει με διάθεση σε εκείνη την μονομαχία με τον Σαμάτα, που συγκρούστηκαν τα δυο κεφάλια τους. Τελικά ο Spillers έμεινε εκτός και για μένα εκεί θα πρέπει να εστιάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί η Μπριζ ουσιαστικά θα παίξει στην Τούμπα αύριο το βράδυ χωρίς τους δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς της. Mm-hmm. Στην θέση του ενός θα είναι ο 19χρονος Ορντόνιες, ένα παιδί από το Εκουαδόρ, το οποίο το έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η Μπρίζ και το έχει στη δεύτερη ομάδα. 21 Απριλίου θα κλείσει τα 19 του χρόνια. Και παρτενέρ του, ένας έμπειρος μεν ποδοσφαιριστής, στα 33 του, ο Μπογιάτα, πολύ θηριώδης, τον τρομάζει να τον βλέπεις μπροστά σου, είναι ένα πολύ ψηλό στόπερ, Βέλγος, αλλά ο Μπογιάτα είναι η τέταρτη λύση φέτος για τα στόπερ της Μπρίζ, γιατί δεν έχει πάνω από 400 λεπτά συμμετοχής, δηλαδή ούτε 5-90 λεπτά να τα βάλουμε μαζί. Mm-hmm. Οπότε αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπορέσει να εστιάσει και ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει στο κέντρο άμυνας της Μπρίζ με τον άπειρο Ορντόνιες και με τον έμπειρο μεν αλλά ανενεργό φέτος στα πιο πολλά παιχνίδια Μπογιάτα. Mm-hmm. Όσον αφορά τους Μπουκ... Για πάμε στους Μπουκ τώρα εδώ, να σε ακούσω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ παίζει φαβορή για τη νίκη με απόδοση 1.88, 4.10 το διπλό, 3.60 ισοπαλία και όσον αφορά την πρόκριση, 2.15 η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, 1.65 για την Μπρίζ λόγω και του πρώτου αγώνα και του 1-0 το οποίο έχει από το πρώτο παιχνίδι. Πες μου κάτι, εσύ τώρα που είσαι βαθύς γνώστης και μύστης του στοιχήματος, εδώ πιστεύεις ότι αυτό το 1.60 λέει κάτι, γιατί θεωρούν φαβορή για την πρόκριση την Μπρίζ και τις δίνουν 1.60 απόδοση. Πώς το εξηγείς? 1.65 με 2.15. Ναι, πώς το ερμηνεύεις αυτό? 0.50 η διαφορά τους, αλλά αντιλαμβάνονται ότι ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα γιατί δίνει το φαβορί ο Άσος. Ναι. Απλά για την πρόκριση ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί δύο τέρματα, όχι ένα. Ναι. Οπότε δεν αποκλείεται να βλέπουν και μια ισορροπία λίγο οι Μπουκ και να μην έχουμε και μεγάλη βραδιά. Mm. Εγώ δεν... πριν από λίγη ώρα ο Βιερίν είπε μια τάκα... έτσι λίγο μου μείνε. Ότι πρέπει να έχουμε στήριξη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ 90 ή 120 λεπτά. Βέβαια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Ποιο μπορεί να το αποκλείσει να πάνε στην παράταση, να πάνε στα πέναλτι? Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένα. Προφανώς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν προπονητής, είμαι σίγουρο τώρα ότι ο Λουτσέσκου σίγουρα θα του έχει βάλει να βαρέσουν και πέναλτι. Λέω εγώ. Γιατί το είχαμε δει πρόσφατα, Γιώργο, βγήκε ο προπονητής Εθνικής Γεωργίας ο Σανιόλ και είπε ότι μια μισή ώρα βαρούσαμε πέναλτι. Και εμάς μας κακοφάνηκε τότε ως εθνική ομάδα. Mm-hmm. Και φάνηκε ότι οι Γεωργιανοί ήταν πολύ πιο έτοιμοι στα πέναλτι. Είναι λεπτομέρειες που κάνουν και τη διαφορά. Mm-hmm. Σημαντικό για μένα είναι ότι έρχεται και ο 42χρονος Ντάβιντε Μάσα στην Τούμπα και λέω σημαντικό γιατί. Γιατί ένας ζητής ο οποίος είναι elite, καταρχήν όλοι είναι elite που παίζουν στα παιχνίδια σήμερα και στο Champions League και στο Europa League και στο Conference League, αλλά είναι ένας ζητής ο οποίος έρχεται από καλό πρωτάθλημα. Στα 42 του χρόνια κουβαλάει πολύ μεγάλη εμπειρία με σημαντικά παιχνίδια στο Champions League, στο Europa League σε υψηλό επίπεδο. Ένας ζητής ο οποίος
είναι και από καλό πρωτάθλημα. Δηλαδή, προτιμώ έναν ελίτ Ιταλό από έναν ελίτ Σουηδό, παραδείγματος χάρη, ή Ρουμάνο. Χωρίς να είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, καθαρά ποδοσφαιρικά το λέω, γιατί το αλληλικό πρωτάθλημα είναι ένα από τα κορυφαία. Και είναι ένα διαιτητή ο οποίος μας είχε απασχολήσει πέρυσι τον Απρίλιο, Γιώργο. Θα θυμάσαι πολύ καλά, μαζί τα κουβεντιάζαμε με τον Κυριάκο Σταμαρίδη. Τα κουβεντιάζαμε το Φύλλο Αγώνα μετά το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ στο Καραϊσκάκης, όταν έγραψε το Φύλλο Αγώνα ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα κάποιοι παράγοντες πετούσαν μπάλες στον αγωνιστικό χώρο και κατά την αποχώρησή μου στη φυσούνα δέχτηκα χτύπημα στα γεννητικά μου όργανα, απλά δεν είδα από ποιον. Είχε πει ο Μάσα, ακόμη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο οι φωτογραφίες με τους ασπίδες από τα ΜΑΤ να προσπαθούν να τον καλύψουν όταν έφευγε από εκείνο το επεισοδιακό ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ 1-3. Θυμίζω σε εκείνο το παιχνίδι ο Ιταλός, ο οποίος πάντως είναι υψηλού επίπεδου και έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μια πολύ καλή διαιτησία αύριο το βράδυ. Λοιπόν, Γιώργα, ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε τον Γιώργο Μάτζιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Πλήρες ρεπορτάζ για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Πώς θα παίξει η Μπριζ, τα προβλήματα που έχει. Δύο, ποιος είναι ο διαιτητής, τι πρέπει να γνωρίζουμε. Και τρία, το τι λένε οι Μπουκ, οι οποίοι δίνουν φαβορή για την νίκη τον ΠΑΟΚ, φαβορή όμως για την πρόκριση την Μπριζ. Και είναι και αυτό που λέει ο Βιερίνια, ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο. Το οποίο μπορεί να τελειώσει σε 90 λεπτά, μπορεί να χρειαστεί να παίξουμε 120, μπορεί να χρειαστεί να πάει η υπόθεση πρόκριση στα πέναλτι. Αυτό σημαίνει ότι αύριο στην Τούμπα σε κάθε περίπτωση θα έχουμε, όπως και αν το δει κανείς, θα έχουμε μια μεγάλη βραδιά. Είπα για το πώς πρέπει να είμαστε απέναντι στους φίλους της Μπριζ, οι οποίοι έρχονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, περίπου 1000 τον αριθμό. Βλέπω κάποιοι φίλοι στέλνουν κάποια μηνύματα. Εμείς είμαστε εδώ για να σεβόμαστε τον εαυτό μας, την πόλη μας, το όνομά μας, το ΠΑΟΚ, την Τούμπα, το δικαίωμα να ταξιδεύουμε εμείς όπου θέλουμε χωρίς να μας πειράζει κανείς. Αυτό πρεσβεύουμε, αυτή πρέπει να είναι η στάση μας, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πολύ περισσότερο για ανθρώπους οι οποίοι δεν μας έχουν πειράξει πουθενά. Λοιπόν, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, με τη σύμφωνη γνώμη σου, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε, έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ με τους Βέλγους που έρχονται, έχουμε Άρη. Θα δείτε πόσο Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι θα πάνε διαιτητής, θα πάνε διαιτητές ακόμα και από την Ιγυρία και την Ουγκάντα. Κανένας όμως Έλληνας. Διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε και αδυναμίες. Όπως το φίλο μου τον Πάπη τον Λογδανίδη, ο οποίος από τη μακρινή Κίνα πήγε Μπριζ για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπριζ και εδώ από την Κίνα πήγε στο Βέλγιο. Δεν θα έρχονταν στην Τούμπα. Μπαμπίνο την αγάπη μου, καλησπέρα. Προχωράμε. Να πάμε σε Στέλιο Γρηγοριάδη, είναι το παιχνίδι, είναι η δηλώση του Λουτσέσκου. Αυτό που είπε ο Βιερίνια είναι η παρουσία των Βέλγων. Ένα sold out μέσα σε 40 λεπτά, ένας πραγματικός συναγερμός για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπριζ. Στέλιο μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μια κατάσταση την οποία την έχουμε ξαναζήσει πολλές φορές. Όχι βέβαια πολλές φορές για προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά πριν από μεγάλα μάτς, ευρωπαϊκά και μάτς τα οποία ο ΠΑΟΚ έχασε και τώρα που πρέπει να κάνει την ανατροπή, ποντάρει στην έδρα του και όλα τα σχετικά. Από τις δηλώσεις των προπονητών δεν περίμενα κάτι πρωτότυπο φυσικά, ούτε από τους παίκτες. Είπαν αυτά που συνήθως αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις και το ζήτημα δεν είναι για μένα αν η Τούμπα θα πάρει την πρόκριση, αλλά αν ο ΠΑΟΚ έχει τόσο καλή απόδοση ούτως ώστε να αξιοποιήσει και τον παράγοντα της έδρας και να πάρει πράγματι την όθηση που πάντα δίνει ο κόσμος με την συμπεριφορά του και τις εκδηλώσεις του. Δηλαδή η καυτή έδρα της κάθε ομάδας, ναι, παίζει τον ρόλο της, αλλά από μόνη της είναι αδύνατο να οδηγήσει μια ομάδα στην επιτυχία αν οι παίκτες αυτές της ομάδας δεν σταθούν στο ύψος τους. Γιατί αυτοί είναι που παίζουν μπάλα και όχι φίλαθλοι. Ναι. Στέλιο, θα έχεις να πεις δύο κουβέντες, γιατί η παρουσία χιλίων φίλων της Μπριζ εδώ δημιουργεί ένα πονοκέφαλο και γιατί είναι στην ελληνική αστυνομία, αλλά δημιουργεί και ένα πονοκέφαλο και στον επίσημο ΠΑΟΚ. Γιατί με αυτά που έγιναν εκεί, πολλές παρεξηγήσεις μπορούν να ενσκύψουν την πορεία. Κοίταξε, έχω συγγενικό πρόσωπο που βρέθηκε εκεί. Έχω τα δύο παιδιά του διπλανού μου στην πολυκατοικία που βρέθηκαν εκεί. Οι άνθρωποι πέρασαν υπέροχα. Όπου πήγαν,
όπου έκαναν βόλτα, με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, όπου κάθισαν να φάνε ή να πιούν ένα καφέ κτλ. Ναι. Η αντιμετώπιση που είχαν ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά φυσιολογική από όλους τους ανθρώπους που, με τους οποίους είχαν κάποια συναλλαγή. Ωραία. Τώρα, το τι έγινε από την αστυνομία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως και το τι έγινε από ορισμένους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν φέρθηκαν και τόσο καλά και δώσαν δικαιώματα. Αλλά δεν είναι ώρα να... Σίγουρα κάποιοι έχουν δώσει δικαιώματα 100%. Μα μας τα είπανε και οι ίδιοι εδώ. Μα μας είπανε ντου, κάποιοι κάνανε ντου για να μπουν μέσα, έτσι. Έμπαιναν μέσα και μετά έβρισαν τρόπο να στείλουν το εισιτήριο τους σε άλλους για να μπουν και εκείνοι. Κάποιοι το πέτυχαν. Με αποτέλεσμα να γεμίσει ο χώρος και να μην βάζουν μετά οι αστυνομικοί άλλους φυλάδους στο ΠΑΟΚ που είχαν εισιτήριο. Για αυτή την κατάσταση, για το γεγονός ότι κάποιοι έμειναν να παίξουν με εισιτήριο, ποιοι φταίνε? Οι αστυνομικοί ή οι μάγκες που εξυπηρέτησαν και φίλους τους με το δικό τους εισιτήριο? Εντάξει, για να τα λέμε όλα. Όχι, όλα θα τα λέμε. Μα εδώ βγήκε άνθρωπος φίλος του ΠΑΟΚ και μας είπε ότι κάποιοι έκαναν ντούκι και μπήκανε μέσα. Αυτή είναι πραγματικότητα, τι να λέμε τώρα. Ουσιαστικά αυτό λέω και εγώ τώρα. Γιατί μπήκανε και με ντου, μπήκανε και με διπλά και τριπλά και τέτοια εισιτήρια. Ας πούμε, που χρησιμοποιήθηκαν 2, 3 και 4 φορές. Ναι. Και κάποια στιγμή προφανώς το πήραν χαμπάρι και οι άλλοι, έτσι. Λοιπόν, και το λέω από μαρτυρίες ανθρώπων δικών μου που ήταν εκεί και τα έζησαν όλα, έτσι. Λοιπόν, Στέλιο, λοιπόν, μου, θες κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό? Ότι αυτοί οι χίλιοι που θα έρθουν δεν έχουν κάνει τίποτε κακό. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάθουν κανένα κακό. Όχι, μακριά. Από κάποιους πάλι περίεργους που θα θελήσουν να δείξουν τι, δεν ξέρω. Άστο. Ανδρισμό. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πάντως παρατράγουδα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στη συντριπτική πλειονότητα το ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Φωνή για την ομάδα, πάθος, παλμός, κερκίδα καλή. Να σας διαβάσω, γιατί τώρα μου έκανε εντύπωση. Τι είναι τούμπα για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει αντίπαλος, έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έπαιξε στο Ισραήλ, στη Ρωσία, πήγε στον Ολυμπιακό, και μόνο για την τούμπα λέει το εξής. Μιλάω για τον Πίπρας Νάτκο. Συνέντευξη του οποίου διαβάζω τώρα σε Αθηναϊκή Αθλητική ιστοσελίδα. Γιώργο, έχει ενδιαφέρον. Η τούμπα, λέει, είναι κάτι διαφορετικό. Τη ξεχωρίζει από όλα τα γήπεδα που έπαιξε. Το συνέστημα που νιώθεις εκεί δεν το βρίσκεις σε άλλο γήπεδο. Το συνέστημα είναι πιο δυνατό για εμένα και νιώθεις ότι οι οπαδοί οριακά παίζουν μέσα στο γήπεδο και δεν κάθονται απλά στις εξέδρες. Δεν ξέρω, κάτι έχει αυτό το γήπεδο που το κάνει πιο δυνατό και είναι από τα πιο δύσκολα γήπεδα για να παίξεις. Αυτό νομίζω τα λέει όλα τα και λέει όλα, ναι. Για να έχει ο ΠΑΟΚ ένα συμπαίκτη με αντίπαλο, μια ομάδα που διεκδικεί την πρόκριση από τον ίδιο, όπως θα γίνει, ας πούμε, με αντίπαλο την Club Breeze. Δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Ναι. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ, Στέλιο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Στέλιο Γρηγοριάδη. Και επειδή έρχονται οι Βέλγοι, ο στρατηγός ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Βασίλης Μωυσίδης, έχει τεράστια εμπειρία και μπορεί λίγο να μας πει αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να τον ανησυχήσει με βάση όλα όσα προηγήθηκαν στο Βέλγιο. Καλησπέρα, στρατηγέ, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Πούζο, σας ευχαριστώ, είμαι καλά. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καυτηριάσω πραγματικά αυτή την κάκιστη συμπεριφορά των Βέλγων αστυνομικών και κατ' επέκταση της βελγικής κυβέρνησης, γιατί ουσιαστικά εντολές εκτελούσαν αυτοί εκεί. Ήταν απαράδεκτη, πραγματικά απαράδεκτη, μια φασιστική συμπεριφορά και νοοτροπία σε ανθρώπους που πήγανε κόσμια, αν μη τι άλλο, να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Άλλωστε, ούτως ή άλλως, αυτή την έννοια έχει αυτή η διοργάνωση. Πηγαίνουν φύλαδοι, μετακινούνται οπαδοί για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους με ευγενή άμυλα, χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, η βελγική αστυνομία δεν είναι κάκιστη. Νομίζω ότι οι χίλιοι αυτοί που θα έρθουν εδώ περίπου αύριο στη Θεσσαλονίκη δεν θα τύχουν τέτοιας αντιμετώπισης και συμπεριφοράς από την εδώ ελληνική αστυνομία. Η αστυνομία δική μας έχει και την εμπειρία, αλλά έχει και τον τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει μια περίεργη κατάσταση αν συμβεί κάτι. Νομίζω όμως ότι δεν θα συμβεί, δεν συμβαίνει σε κανέναν να συμβεί κάτι αύριο στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ, η ομάδα, έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και νομίζω ότι είναι τιμή και καμάρι για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την Ελλάδα γενικά, για όλον τον ελληνισμό, αυτή η ομάδα να βρίσκεται σε αυτό το σημείο, ώστε να διεκδικεί
είναι εδώ τις 4 καλύτερες της Ευρώπης σε αυτόν τον θεσμό. Ναι. Εδώ βέβαια η UEFA χαρακτηρίζει το παιχνίδι υψηλού κινδύνου με βάση όλα όσα έχουν προηγηθεί. Η UEFA κάνει τη δουλειά της, κοιτάξτε, χαρακτηρίζει το παιχνίδι υψηλού κινδύνου γιατί έχουν γίνει αυτά που γίνανε μέσα στο Βέλγιο. Ναι. Προφανώς και η UEFA κρίνει ότι η αστυνομία του Βελγίου, η αστυνομία της Μπριζ είχε μια πολύ περίεργη συμπεριφορά, κάκιστη αντιμετώπιση απέναντι στους Έλληνες φιλάθλους, που έστω και αν δεν βρήκαν εισιτήριο, είχαν το δικαίωμα ως τουρίστες να πάνε σε μια κεντρική πλατεία, σε δύο, σε τρεις, και να παρακολουθήσουν τον αγώνα από εκεί. Όλος ο κόσμος έχει αυτό το δικαίωμα. Στο κάτω-κάτω τα χρήματά τους αφήνανε οι άνθρωποι αυτοί στο Βέλγιο. Έτσι δεν είναι? Αλήθεια. Νομίζω λοιπόν ότι η UEFA έχει ήδη ζητήσει μια διενέργεια, μια έρευνα γύρω από τα γεγονότα αυτά, ούτως ώστε προφανώς κρίνει ότι και εδώ το παιχνίδι είναι κρίσιμο. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι. Ας μείνουμε λοιπόν ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Άρα λέτε δεν χρειάζεται ούτε πρόσθετα μέτρα ούτε τίποτα. Έχει πάρει ήδη η ελληνική αστυνομία, από όσο γνωρίζω, τα μέτρα ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αύριο κάθε είδους περίεργα φαινόμενα, και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα εξελιχθούν ομαλά. Ευχαριστώ, στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι, προχωράμε. Θέλω να πάμε λίγο σε Γιώργο Καστάι να μας δώσει λίγα περισσότερα νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ακούσαμε τον Βιρίνια, ακούσαμε την παρουσία των Βέλγων, τι συμβαίνει με τη στάση της ελληνικής αστυνομίας απέναντι στους χίλιους φίλους Μπρίζ που έρχονται, αλλά πάμε λίγο και στο αγωνιστικό κομμάτι, πώς θα μπορεί να διαμορφωθεί η αυριανή ενδεκάδα. Αυτό είναι ένα θέμα και νομίζω ότι εκεί πρέπει λίγο να εστιάσουμε την προσοχή μας, το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια Μπριζ η οποία έρχεται με χτυπητές απουσίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι παίκτες βέβαια όλοι έχουν ακολουθήσει την αποστολή. Για τον διαιτητή τα ακούσατε και νομίζω με Γιώργο Καστάνη τώρα θα πάμε να δούμε πώς θα κατεβάσει την ομάδα ο Λουτσέσου. Και εδώ δεν ξέρω αν υπάρχουν και διλήμματα σε ό,τι έχει να κάνει με την αρχική ενδεκάδα, αν και έχω την αίσθηση ότι ο Ρουμάνος Γιώργο, καλησπέρα, έχει κατασταλάξει λίγο πολύ. Τι κάνεις, πώς καλησπέρα. Είσαι? Καλησπέρα, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Για πες μας. Για την ενδεκάδα. Ναι. Κοίτα, αν και δεν έχει φανερώσει ακόμα πλήρως τα σχέδιά του, ναι, νομίζω ότι δεν θα ξεφύγει από την πεπατημένη σου να αφορά την παρουσία των φυσικών προσώπων στο βασικό σχήμα, δηλαδή στην τετράδα, στην άμυνα με τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Θέση διεκδικούν βασικών ο Βιερίνια, ο Κετζιόρο Κουλιεράκης και ο Μπάμπα. Ναι. Αυτοί οι τέσσερις. Αριστερά βλέπεις Βιερίνια σίγουρα, σιγουράκι. Μπάμπα. Δεξιά βλέπεις Βιερίνια. Κατά πάσα πιθανότητα. Έχει ένα προβάδισμα σε σύγκριση με τον Ότο. Θυμίζω ο Σάστρε είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως και το ίδιο συνέβη και με τον Άσμπερκ. Στη μεσαία γραμμή είναι πολύ πιθανό να παίξουν ο ΜΕΙΤΕ με τον ΣΒΑΠ. Αυτή η διάδα. Μέσω επιθετικά ο Λουτσέσκου έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει με Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον. Ναι. Μπροστά έχει έναν λόγο επιπρόσθετο με τον Σαμάτα, ο οποίος τουλάχιστον σε επίπεδο σωματικής διάπλασης είναι καλύτερα διακείμενο σε σύγκριση με τον Μπράντον. Ο Μπράντον είναι πιο ντελικάτος, πιο γρήγορος. Τα εκτός έδρας παιχνίδια του πάνε. Θα το δούμε. Είναι κάτι, ένα στοίχημα της τελευταίας στιγμής. Σίγουρα θέλει να έχει δύο βασικά του και για το δεύτερο μισό του παιχνιδιού στη μεσοεπιθετική γραμμή, δηλαδή Ντεσπότοβ για παράδειγμα και Τόμας Μουρκ. Όλα αυτά πάντα περιμένοντας φυσικά και την ανακοίνωση της αποστολής του ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν έχουν βγει τα ονόματα, αλλά λέμε μέση την θεωρητική προσέγγιση των δεδομένων που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ θα πάει και θα παίξει με την προσέγγιση που είχε και στο μάτς με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Τότε το σκόρ εις βάρος του ήταν 2-0. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Μπήκε φουριόζος, του βγήκε το παιχνίδι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ήδη προηγούνταν στο ημίχρονο με 3-0. Είχε ανατρέψει τα δεδομένα του πρώτου αγώνα. Εδώ θέλει να πετύχει ένα γκολ γρήγορα, στο αυτό το πρώτο 20-25 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, για να φέρει το μάτς στα ίσια και ύστερα να το διαχειριστεί και με την θερμότατη υποστήριξη. Μάλιστα. Που θα δώσουν οι φίλοι του από την εξέδρα. Είναι ένα μάτς το οποίο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η τακτική.
γιατί και ο Λουτσέσκου ξέρει πολύ καλά ότι η Μπρίζ δεν είναι Δύναμο Ζάγκρεπ. Η Μπρίζ είναι καλύτερη από την Δύναμο Ζάγκρεπ. Καλύτερη και σε επίπεδο τακτικής προσέγγισης και σε επίπεδο παικτών παρά τις απουσίες των γνωστών που δοσφαιριστών που Γιώργος θα Μάντζος, έχει. Ακριβώς, τα άκουσα με ωραία. Πολύ μεγάλη προσοχή. Έχεις κάτι άλλο στο αγωνιστικό? Επί του παρόντος για το αγωνιστικό όχι, αλλά πρέπει να σταθούμε λίγο σε 2-3 πραγματάκια που έχουν σχέση με τα εισιτήρια. Θες να το κάνουμε τώρα ή θες να το κάνουμε αργότερα? Με τα εισιτήρια, πες το. Ναι. Μέχρι να έχουμε Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί θα μας δώσει επειδή μια... Επειδή υπάρχει από χθες η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ σχετικά με μια... παρατηρήθηκε μια τάση εσχροκέρδειας στη διάθεση των εισιτήριων. Και διαβάζω ένα απόσπασμα της ανακοίνωσης του ΠΑΟΚ. Ο οποίος... Κάποιοι έπαιρναν τα εισιτήρια, έπαιρναν εισιτήρια και τα έβγαζαν στη μαύρη αγορά μέσα από συγκεκριμένες σελίδες. Ναι. Και εκμεταλλευόταν εσχρά την αγάπη του κόσμου του ΠΑΟΚ να πάει να δει το παιχνίδι. Ναι. Και, εκεί που το πέραν, παράδειγμα, το εισιτήριο 10 ευρώ, το ζητούσαν 100 ευρώ. Και 100, είναι... 100 λίγα είπες. Όχι, όχι, λέω στο παράδειγμα. Ναι, είναι η εσχροκέρδεια αυτό που λες. Εντάξει. Και εδώ λέει ο ΠΑΟΚ ότι όποιος το κάνει αυτό. Δεν θα μπει στο γήπεδο. Διαβίου δεν θα έχει θέση στο γήπεδο. Μακάρι να το κάνει. Είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον διαβάζουμε μια τέτοια ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει ότι διαβίου δεν θα υπάρχει πρόσβαση το κάνουμε στο, πρώτα. Στο γήπεδο. Κάτι άλλο. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι επί της ουσίας τα εισιτήρια τα οποία διατέθηκαν στους φίλους του ΠΑΟΚ στο σύνολο είναι περίπου 25.400. Mm-hmm. Η συνολική χωρητικότητα της Τούμπας είναι 28.703 θέσεις. Η Μπρίζ θα φέρει 1.000 περίπου παδούς στην Τούμπα. Mm-hmm. Άρα δεσμεύεται η θύρα 8, mm-hmm. που είναι χωρητικότητας 3.300 θέσεων. Άρα τα ανεπομείναντα εισιτήρια είναι 25.403 χοντρικά. Μείον τα εισιτήρια διαρκείας. Πάμε στη διάθεση, πήγαμε στη διάθεση των 14.280 περίπου εισιτηρίων ελευθέρων, τα οποία φυσικά εξαντλήθηκαν μέσα σε χρόνο ρεκόρ, όπως υπήρξε μάλιστα. και η ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα έχουμε και ανακοίνωση σύντομα πότε θα ανοίξουν οι θύρες και τα μέτρα που θα τηρηθούν για να κυλήσουν όλο ομαλά και πριν και μετά το τέλος του αγώνα. Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη, προχωράμε. Μου λέει ο Κυριάκος Θωμαίδης πριν από λίγο ότι θα έχουμε διαιτητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ακόμα και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, αλλά Έλληνες γιοκ. Κυριάκο μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Έλληνας διεθνής προσφαιριστής που εξετάστηκε το δείγμα του στην Τυφλίδα, ναι. βρέθηκε θετικός στο anti-doping control. Η πληροφορία του ιστότοπου της δίκης επιβεβαιώθηκε από την International Tasting Agency που εδρεύει στη Λοζάνη, είναι η ανεξάρτητη αρχή που συνεργάζεται με τη Γουάντα, και βεβαίως δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί ή να ανακοινωθεί το όνομά του πριν την εξέταση και του δεύτερου δείγματος, όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική. Σε κάθε περίπτωση η Εθνική Ελλάδος δεν κινδυνεύει με οποιαδήποτε κύρωση παρά μόνον ο ποδοσφαιριστής. Ο οποίος, αν και το δεύτερο δείγμα είναι θετικό, με τι κύρωση, με τι ποινή κινδυνεύει, Κυριάκο? Από 2 έως 4 χρόνια αποκλεισμό από τους αγωνιστικούς χώρους. Φαντάζομαι το ξέρουμε το όνομα, αλλά δεν το λέμε για ευνόητους λόγους. Αφού δεν υπάρχει το δεύτερο δείγμα που θα επιβεβαιώσει, γιατί και λάθη γίνονται, έτσι. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει, όπως ξέρετε, ο νόμος των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που ακόμα και για τον δημοσιογράφο είναι κακούργημα, δηλαδή τιμωρείται με δεκαετή φυλάκιση, mm-hmm. εάν παραβιάσει αυτή το νόμο. Πάντως, όταν λες ποινή 2-4 χρόνια, αυτός πρέπει να έχει χάσει ήδη τον ύπνο του. Όποιος κι αν είναι. Ο Έλληνας διεθνής που βρέθηκε το είπε. Φαντάζομαι πως ο ίδιος γνωρίζει τι πήρε, πώς το πήρε και αν έχει γίνει λάθος, γιατί υπάρχει και η περίπτωση του λάθους. Πάντα. Στο δεύτερο δείγμα να αποδειχθεί ότι έγινε κάποιο λάθος. Mm. Λοιπόν, είδηση βόμβα, όπως ακούτε, αποκλειστικά από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Θες να πάμε και στη διαιτησία, Κυριάκο? Ναι. Κοίταξε, στο Ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού, ναι. Θα σφυρίξουν 89 διαιτητές συνολικά. Τρεις από το Ουσμπεκιστάν, ένας από την Ουγκάντα, κάποιοι άλλοι όντως από την υποσαχάρη Αφρική, όπως είπες, αλλά κανείς από την Ελλάδα. Κανείς. Είναι πράγματι κάτι που μας λυπεί ιδιαίτερα. Αποδεικνύει πόσο
μα δημιούργησε πρόβλημα η Διεθνής Επιτροπία, γιατί ναι, μεν φταίνει οι Έλληνες διαιτητές, βεβαίως φταίνει, αλλά εγώ δεν είδα να κάνει και τίποτα η Διεθνής Επιτροπία τα τελευταία 7-8 χρόνια που είναι στη χώρα. Μάλλον η ελληνική διαιτησία έχει κάνει βήματα προς τα πίσω. Μόνο σε υψηλό επίπεδο μας συζητήσει κανείς. Και αν δεν πάει και ως τέταρτος ο Σιδηρόπουλος στο Euro, θα είναι η πλήρης αποτυχία για την ελληνική διαιτησία. Και από την Ουγκάντα, αλλά από την Ελλάδα κανένας. Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ακούσατε την είδηση βόμβα. Αυτό που μένει πλέον να μάθουμε και το όνομα. Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε ντοπέ μετά το παιχνίδι της Εθνικής στην Τυφλίδα απέναντι στη Γεωργία. Αυτό που μένει για να επισημοποιηθεί η είδηση είναι και το δεύτερο δείγμα να βγει θετικό. Το πρώτο βγήκε θετικό. Ο κανονισμός επιβάλλει να ανοιχθεί και το δεύτερο δείγμα, να γίνει και εκεί έλεγχος. Αν προκύψει και εκεί η ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών, τότε ο ποδοσφαιριστής χαρακτηρίζεται ντοπέ. Ακούσατε από τον Κυριάκο Θωμαίδη, η ποινή είναι από 2-4 χρόνια αποκλεισμός. Προχωράμε. Πάμε, θέλω να δω λίγο τι γίνεται με την πόλη, γιατί έχουμε κινητοποίηση σήμερα, είμαστε σε απεργιακό κλειό. Χρήστε Στεφανής είναι στον δρόμο πολύ νωρίς, μέσα από τη συχνότητα του Μετρόπολης, δίνει ροή του τι συμβαίνει έξω. Έλα Χριστό μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, είναι καλύτερα τα πράγματα, αποκαθίστανται σιγά σιγά, καθώς ολοκληρώνεται αυτή την ώρα και η τελευταία συγκέντρωση που εξελίχθηκε σε πόλη, είναι αυτή του εργατικού κέντρου Θεσσαλονίκης, διαλύεται αυτή την ώρα. Επί της Αγίου Δημητρίου ανοίγει η οδός, θα ανοίξει σε λίγο. Στο ύψος του εργατικού κέντρου έκαναν έναν κύκλο μέσω της Εγνατίας και της Αντιγονιδών, έφτασαν στο Υπουργείο. Είχαν προηγηθεί οι συγκεντρώσεις σε πορείες του ΠΑΜΕ, η οποία έφτασε πρώτη στο Υπουργείο και διαλύθηκε. Και λίγο νωρίτερα, πριν δηλαδή αυτή του εργατικού κέντρου που σας περιέγραψα, η πορεία των αντιπουσιαστών και της κοινοβουλευτικής αριστεράς, που ήταν και η πιο μεγάλη σε μήκος, καθώς κινήθηκε μέσω της Εγνατίας, της Αγίας Σοφίας, της Μυστικής και της Βενιζέλου, έφτασε στο Υπουργείο, διαλύθηκε και αυτή λίγα λεπτά νωρίτερα στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Με την Αγίου Δημητρίου να ανοίγει αυτή την ώρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει δρόμος που να είναι κλειστός. Αν εξαιρέσουμε εκεί στην Ολύμπου λίγο που μαζεύονται τώρα, προκειμένου να διαλυθούν και οι τελευταίοι διαδηλωτές στο ύψος του εργατικού κέντρου. Ενώ δεν υπάρχει άλλος δρόμος που να έχει κάποιο πρόβλημα, οπότε νομίζω ότι Γιώργο σιγά σιγά τα όποια προβλήματα θα αρχίσουν να ομαλοποιούνται και η πόλη να επιστρέφει κανονικά στους γνωστούς ρυθμούς κίνησης και κυκλοφορίας. Είχαμε πάντως θέμα από νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 10, έκλεισε η Ολύμπου, έκλεισε η Εγνατία από το ΠΑΜΕ και από τις διαδηλωτές που ήταν στην Καμάρα και διαδεκτικά στη συνέχεια έκλαν και άλλοι δρόμοι, καθώς αυτές οι συγκεντρώσεις εξελίχθηκαν σε πορείες με κοινό προορισμό το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Μένετε εδώ συντονισμένοι πάντα στο 95,5 των FM να μαθαίνετε ακριβώς τι συμβαίνει γύρω μας την στιγμή που αυτό συμβαίνει. Προχωράμε. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από Άρη, που εδώ νομίζω υπάρχει μια παγίδα για τον Άρη, ότι όλα περιστρέφονται γύρω από τον τελικό του κυπέλου. Και καθώς ο τελικός είναι 18 Μαΐου και εμείς είμαστε σήμερα νομίζω στις 17 Απριλίου, αυτό σημαίνει ότι για τον επόμενο μήνα θα πρέπει ο Μάντζιος να κρατήσει σε εγρήγορση παίκτες, οι οποίοι ναι μεν το σώμα τους είναι εδώ, αλλά το μυαλό και η ψυχή τους βρίσκονται ένα μήνα μετά στον τελικό. Γιώργος Τράντζαλης εδώ. Αυτό κάνει ο Άκης Μάτζιος ούτως ή άλλως και με το rotation. Έχει ανοίξει αρκετά το rotation. Το είδαμε αυτό και κόντρα στην ΑΕΚ. Το θέμα είναι να μείνουν οι ποδοσφαιριστές σε εγρήγορση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είπε και ο προπονητής του Άρη μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Οπαπαρίνα, ότι το τελικός είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από όλα όσα θα προηγηθούν και έχουν γίνει στα play-off, και η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές θα είναι έτοιμοι σε εκείνο το μεγάλο ραντεβού που έχουν δώσει. Και μιας και μιλάμε για τον τελικό, Γιώργο, είμαστε mm-hmm. ένα μήνα πριν από αυτόν. Ευτυχώς μάθαμε την έδρα, κλείδωσε δηλαδή η έδρα. Από τη στιγμή που η ΕΠΟ έστειλε προς την Κοσμοτέ, προς τον τηλεοπτικό πάροχο, την επιστολή ότι ο τελικός θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, κλείδωσε. Αυτό που μένει να κλειδώσει είναι αν θα γίνει με κόσμο ή όχι. Έτσι, ξεκάθαρα. Ποιανού ευθύνη είναι αυτό, το αν θα γίνει με κόσμο ή όχι? Της ΕΠΟ, ακριβώς, της ΕΠΟ και της Δημοτικής Αρχής του Βόλου.
που έχει το Παθεσσαλικό. Ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε πρόθυμος, δηλώνει ανοιχτά πρόθυμος και βγήκε ξανά και δήλωσε πρόθυμος να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου το Παθεσσαλικό να είναι έτοιμο. Ποιος είναι απρόθυμος? Η ΕΠΟ. Για την ώρα. Και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός. Ο λέει και με κόσμο. Εγώ δεν έρχομαι, λέει, με κόσμο. Γιατί δεν έρχεται με κόσμο? Εγώ ο ότι... Γιατί δεν έρχεται με κόσμο ο Παναθηναϊκός? Γιατί θέλει να πάει στο ΑΚΑ. Ναι. Και γιατί λέει ότι είναι λίγα τα εισιτήρια. Τι θα πει είναι λίγα τα εισιτήρια? Αυτό είναι το κήπεδο, έτσι μοιράζονται τα εισιτήρια. Εκβιάζει για να πάει στο ΑΚΑ. Προφανώς εκβιάζει. Μα ο Άρης όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο διάστημα, δέχεται εκβιασμούς, έτσι, έμεσα. Και το ερώτημα που έθεσε η ΕΠΟ την προηγούμενη εβδομάδα προς τους δύο φιναλίστ, αν θέλετε να γίνει κάπου αλλού τελικός εκτός του. Αυτό ήταν εκ του πονηρού. Εκβιαστικό δίλημα είναι αυτό το οποίο έθεσε στις δύο ομάδες. Ο Άρης είδες ότι δεν έκανε πίσω, έτσι. Έμεινε στη στάση του, στην αρχική του στάση, στο Βόλο με κόσμο ή χωρίς κόσμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα τελικό κυπέλου. Συζητάμε ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να συζητάμε καν όλο αυτό το διάστημα. Ένα τελικό κυπέλου. Το πού θα γίνει. Προκήρυξη τι λέει. Πάντως, μια ομάδα από την Θεσσαλονίκη. Και ο ρόλο του Παναθηναϊκού είναι ύποπτο. Μα ο ρόλο του Παναθηναϊκού πρωτίστω. Ο ρόλο του Παναθηναϊκού είναι ύποπτο. Ναι. Το θέμα είναι η ΕΠΟ γιατί δεν βάζει τη θέση τη στον Παναθηναϊκό. Έτσι, αυτή δεν έχει την ευθύνη. Τι λέει η προκήρυξη? Πανθεσσαλικό. Τελείωσε. Ομάδα από Θεσσαλονίκη και ομάδα από Αθήνα. Πανθεσσαλικό. Ούτε να συζητάμε για ΟΑΚΑ, ούτε να συζητάμε για Βικελίδη, ούτε για Λεωφόρο. Όταν λέει ο Παναθηναϊκό ότι δεν είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμο το Παθεσσαλικό. Το ΟΑΚΑ θα ήταν έτοιμο, θα ήταν. Και το ΟΑΚΑ δεν θέλει να γίνει, δεν βεβαίως πρέπει να γίνουν εργασίες. Θα ήταν έτοιμο δηλαδή το ΟΑΚΑ για να φιλοξενήσει 25.000 και 25-50.000 κόσμο. Πόσο έλεγε. Και πόσου είπανε, 50.000. Ναι, ναι. Δηλαδή το Παθεσσαλικό δεν μπορεί να το ετοιμάσουν. Επειδή δεν θέλει ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν θέλει ο Παναθηναϊκός? Γιατί λέει ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες του φιλάθλων. Με αυτό λέει η προκήρυξη. Πανθεσσαλικό. Πόσα δίνει, πόσα εισιτήρια δίνει η ΕΠΟ ή ο Βόλος. Εκ του πονηρού. Προφανώς. Τι να ικανοποιήσει ανάγκες του φιλάθλων? Πώς πρέπει να είναι δηλαδή? Ποιος είναι ο αριθμός που μπορεί να ικανοποιηθεί? Να μας το πούνε αυτό. Ναι. Επίτηδες ομάδες... του πονηρού για να, πάει, να σύρουν τον Άρη να πάει στο ΑΚΑ. Για να αποφασίσουν αν θα γίνει με κόσμο ή όχι. Η ΕΠΟ θα αποφασίσει αν θα γίνει με κόσμο. Η ΕΠΟ γιατί δεν αποφασίζει να πει στο Παθεσσαλικό με κόσμο? Θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να είναι έτοιμο το γήπεδο. Να μπουν οι 2-3 κάμερες που χρειάζεται, να μπει το ένα τουρνικέ που λείπει. Πόσο χρόνο χρειάζονται δηλαδή? Κοροϊδία. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Ποιος είναι ο Έλληνας διεθνής ο οποίος συνελήφθη ντοπέ στην Τυφλίδα στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Γεωργία? Το ξέρω ότι ρωτάτε, το ξέρω εύλογο το ενδιαφέρον. Περισσότερο είναι η περιέργεια, δεν θέλω να μιλήσω για κουτσομπολιό. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υποθεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Σπύρο Καραβουλή, ο οποίος είναι από το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης εδώ και υπεύθυνος για όλο αυτό τον εργασιακό αθλητισμό, για να μας πούν τι ετοιμάζουν εκεί. Κύριε Καραβούλη, αν λέω κάτι λάθος, όπως αν τονίζω λάθος το επίθετο, εδώ είμαι να τα διορθώσουμε όλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Το όνομα είναι πολύ σωστό, απλά δεν είναι το εργατικό κέντρο, είναι ελληνικός οργανισμός εργασιακού αθλητισμού, ο οποίος διοργανώνει τους πέμπτους κατά σειρά εργασιακούς αγώνες Βορείου Ελλάδος. Άρα εγώ είχα μείνει ότι το εργατικό κέντρο διοργάνωνε τους αγώνες των επιχειρήσεων, των εργαζομένων στην ουσία. Υπήρχαν αγώνες που αφορούσαν κυρίως το μπάσκετ που οργανώνονται εδώ και πολλά χρόνια από το εργατικό κέντρο. Ναι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αφορά και πάλι εργασιακό αθλητισμό. Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Ο οργανισμός οργανώνει αγώνες που αφορούν πολλά αθλήματα, είναι πολλαπλών αθλημάτων. Καλό αυτό, μπράβο. Και απευθύνονται βέβαια και σε οργανισμούς και σε επιχειρήσεις. Έχουν την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Εργασίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Ελληνογερμανικού βεβαίως Επιμελητηρίου. Ωραίο αυτό. Άρα, και ξέρετε το πιο ωραίο απ' όλα, είναι ότι παρακινούμε τους ανθρώπους να αθληθούν, να συμμετάσχουν, είναι εργαζόμενοι και είναι μια άλλη κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση αυτή. Βέβαια, το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, ειδικά μετά την κρίση του κορονοϊού και την πανδημία, και για την ψυχική και για τη σωματική τους υγεία. Ο εργασιακός αθλητισμός γενικά είναι ένας θεσμός που έχει αναπτυχθεί στις ευρωπαϊκές χώρες εδώ και αρκετές δεκαετίες, γιατί και οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν την υπεραξία του να είναι υγιής ο εργαζόμενος. Χάνεις λιγότερες εργατοημέρες
γιατί ο ασθενή ο εργαζόμενος είναι πιο συνεργάσιμοι, είναι έτσι πιο ομαδικοί, έχουν μια καλύτερη ψυχολογία, μεταφέρουν μέσα στην εταιρεία. Οπότε είναι μια ενέργεια κοινωνικής ευθύνης με πολλαπλάσια αξία. Ωραίο, ωραίο. Έχουμε, κανένα έπαθλο έχουμε εδώ, για αυτούς οι οποίοι θα πάρουν τα πρωταθλήματα? Υπάρχουν για τους νικητές σε πολλά αθλήματα. Έχουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ 5x5, μπάσκετ 3x3, beach volley, bowling, σκάκι, πάντελ, πετάνκ, πινκ-πονγκ, τένις, αγώνα δρόμου κτλ. Όπως επίσης στηρίζουμε και τον αγώνα δρόμου μνημείων Θεσσαλονίκης, όπου θα κατεβάσουμε και τη δική μας ομάδα που περνάει από τα 8 ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Α, ωραίο αυτό, ε! Βεβαίως, γίνεται στις 26 Μαΐου, την Κυριακή, στις 7 η ώρα. Ωραίο, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει και να αισθανόμαστε τη χαρά της συμμετοχής, αλλά και από την άλλη να θωρακίζουμε και την υγεία μας και να γινόμαστε και πιο παραγωγικοί και συμμετοχικοί. Ουσιαστικά αφορά το μεγαλύτερο αριθμό αθλουμένων, έτσι, γιατί ασχολούμαστε με τον σχολικό αθλητισμό, με τον σωματιακό αθλητισμό, με τον πρώτο αθλητισμό. Ναι. Ο εργασιακός αθλητισμός, ο οποίος θεσμοθετήθηκε πρόσφατα με τον τελευταίο αθλητικό νόμο, καλύπτει την πολυπληθέστερη ομάδα αθλουμένων που είναι οι εργαζόμενοι. Αφορά ουσιαστικά εκατομμύρια ανθρώπους, τους πάντες, όσοι εργάζονται και θέλουν και έχουν την ανάγκη έτσι να βάλουν την σωματική άσκηση περισσότερο στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κραβούλη, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξέρουμε? Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ακόμα ανοιχτές οι εγγραφές. Οι αγώνες είναι στις 25 και 26 Μαΐου. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι τις 13 Μαΐου, οπότε μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να μπει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας. Να δηλώσει συμμετοχή. Οι αγώνες γίνονται με επίκεντρο το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος και βέβαια αρκετές ακόμα αθλητικές εγκαταστάσεις όπως την ATTAC Arena, το Petang, το Ten Pin Bowling για το bowling και το Apollon Beach Paddle Club για το paddle και το beach volley. Λοιπόν. Και βέβαια την κολύμβηση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ. Στηρίζουμε τους ανθρώπους, στηρίζουμε τον αθλητισμό και νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνετε και τη δική σας ομάδα και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε, να σας φιλοξενήσουμε στους αγώνες. Τώρα να πρέπει να αποφασίσουμε το άθλημα τώρα. Πρέπει να αποφασίσει το άθλημα. Έτσι, να δώσετε και όσο το, πιο και το ξεκούραστο, καλό παράδειγμα. Όσο πιο ξεκούραστο είναι το άθλημα, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κραβούλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχει μπει πολύ ορμητικά και υπόσχεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Οπότε να δώσω μια θερμή καλησπέρα στην κυρία Κουτσουπιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά? Είμαι καλά, είμαι στην Κόρινθο. Α, στην Κόρινθο. Μιλάω από την Κόρινθο για επίσκεψη. Αλλά η ψυχή μου είναι βορειολαδίτικη.
Αυτό είναι, αυτό είναι καλό. Και καθώς λέμε τώρα, ειλικρινά σκέφτομαι τι σημαίνει νομικά θέματα πάνω σε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Είναι, μου αρέσει πολύ που έτσι το έχετε εντοπίσει και χαίρομαι να πέφτει προσοχή σε αυτό, διότι αυτό είναι το παρόν και το μέλλον. Αλήθεια είναι. Οπότε, ναι, ναι, θα χαρώ. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι όταν το έψεσα έτσι, στο διδακτορικό μου αρχικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είχα καταλάβει ότι είναι, δεν είναι απλά ένα εργαλείο και ότι είναι μια επανάσταση. Έχει φτάσει πλέον να είναι μια επανάσταση. Να δουλεύουμε κάθε μέρα σε αυτό, να βλέπουμε νομικά ζητήματα πολύ σπουδαία για προσωπικά δεδομένα, για αδειοδοτήσεις, για deepfakes, για εκλογές, για όλα. Οπότε για οτιδήποτε από αυτά θέλετε να μιλήσουμε, είμαι εδώ. Πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Να πάω στο πρώτο. Αν πιστεύετε ότι απειλούμαστε από την τεχνητή νοημοσύνη. Το πάω λίγο extreme να δώσουμε και λίγο ενδιαφέρον. Απειλούμαστε ή θα είναι σύμμαχός μας στην πρόοδο? Σωστά το πάτε, γιατί μπορεί να είναι και extreme. Δηλαδή θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να μπαίνει σε πλαίσιο και για να μην είναι απειλητική. Και αυτό πήγε για να κάνει η Ευρώπη. Αν έχετε παρακολουθήσει, τώρα το Μάρτιο ψήφισε κανονισμό, πολύ αυστηρό κανονισμό, ευρωπαϊκό, με προϋποθέσεις για να μπει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τη φοβήθηκε λίγο. Τη φοβήθηκε, την θέλει, την αγκαλιάζουμε, αλλά παράλληλα θέλουμε να είναι σωστή τεχνητή νοημοσύνη και όχι αυτή που μπαίνει στα σπίτια μας και στα προσωπικά δεδομένα μας. Άκρητα. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς υποψήφια ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Ερώτηση. Σε αυτό το προεκλογικό αγώνα που κάνετε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σας βοηθήσει? Ένα. Και δύο, γνωρίζετε αν κι άλλοι κάνουν χρήση της προκειμένου να είναι λίγο πιο advanced σε όλα όσα συμβαίνουν? Ωραία ερώτηση. Καλή λοιπόν, ερώτηση. Πολύ καλή, πολύ καλή και δεν μου έχει ξανατύχει. Βεβαίως χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, όπως χρησιμοποιούμε όλοι μας. Και εσείς χρησιμοποιείτε, όχι στον προεκλογικό σας αγώνα, αλλά καθημερινά γιατί είστε στα social media. Στον προεκλογικό αγώνα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη? Στον προεκλογικό αγώνα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει με τον αλγόριθμο των social media, των πλατφορμών. Τι κάνεις? Παίζεις με τον αλγόριθμο και στοχεύεις τμήματα της κοινωνίας τα οποία θες να προβάλλεις το βιογραφικό σου. Άρα, με τη στόχευση, βεβαίως είναι αλγοριθμική, έτσι, γιατί υπολογίζει με παράγοντες που μπαίνουν στη συνάρτηση και σου δίνει ένα αποτέλεσμα και σου λέει θα έχεις τόσο τους 100 reach, που λέμε, τόσο τους 100 θα φτάσεις. Ναι, την προσέγγιση. Άρα θα τη χρησιμοποιήσω, θα σας πω, και ετοιμάζω, θα το πω γιατί το ρωτήσατε, και ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για να δείξω λίγο και ποιες είναι οι προεκτάσεις πρακτικά, τι μπορεί να κάνει κάποιος και γιατί είναι τόσο σοβαρό θέμα στην Ευρώπη αυτό. Ναι, και βέβαια μπορείτε να ανιχνεύσετε τα προφίλ χρηστών του, στο Facebook ή να ανιχνεύσετε προφίλ οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, εν δυνάμει ψηφοφόρους δικού σας δηλαδή, να ανιχνεύσετε γυναίκες ψηφοφόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι πιο κοντά σε εσάς και όλο αυτό να κάνετε ένα segment όλων αυτών των πραγμάτων προκειμένου να τους στοχεύσετε καλύτερα αργότερα. Είναι κάτι που κάνουν όλοι οι υποψήφοι έτσι ακριβώς και έχω, δηλαδή όλοι όσοι έχουν social media στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η προεκλογική καμπάνια της, του σήμερα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Να πάμε σε μια τετριμένη ερώτηση γιατί τεχνητή νοημοσύνη είναι λίγο extreme. Γιατί να ψηφίσω Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά? Σας έχω τρεις λόγους. Πείτε τους. Ας ξεκινήσουμε από τον λιγότερο σημαντικό για να κλείσουμε με τον πιο δυνατό. Ο λιγότερο σημαντικός είναι η εμπειρία μου. Είναι ότι βρίσκομαι στη Βρυξέλλες, εκεί εργάζομαι τα τελευταία χρόνια. Και έχω εργαστεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο νομικό τμήμα βεβαίως, όχι κάπου αλλού. Και οπότε έχω μια εμπειρία στις Βρυξέλλες και έχω δει, έχω παρακολουθήσει, συνεδριάζει βεβαίως για την εταιρεία για την οποία εργάζομαι. Έχω εμπλακεί στο διάλογο της Ευρώπης. Επομένως έχω μια εμπειρία στις Βρυξέλλες και στον διάλογο και στο πώς μπορεί να βοηθήσει αυτό για τη χώρα μας. Γιατί έχω υπερασπιστεί συμφέροντα πελατών, μπορώ να υπερασπιστώ συμφέροντα της χώρας μας. Το ένα είναι αυτό που είπατε το μικρότερο. Το δεύτερος λόγος είναι η τεχνογνωσία. Είμαι από τη Βέρεια, εκεί μεγάλωσα. Γειτονιά μας. Και έτσι ακριβώς. Και επομένως έχω, πέρα από τις σπουδές που έχω ένα,
Έχω μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξέρετε, έξω, μέσα. Συγγνώμη που το λέτε. Εδώ πηγαίνουν ευρωβουλευτές, άνθρωποι που δεν μπορούν να πούνε yes στα αγγλικά και πηγαίνουν στην Ευρωβουλή. Τι να κάνεις, μα εσύ δεν μπορείς ούτε να συνεννοηθείς, ούτε να πιάσεις το πνεύμα, την κουλτούρα, δεν ξέρεις για ποιο λόγο είσαι εκεί. Χαίρομαι που ακούω για αυτά τα προσόντα που έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς πρέπει να επιλέξουμε έτσι ακριβώς όπως τώρα. Πρέπει όσοι. Θα συνεχίσω και με το τρίτο, αλλά είτε έκκληση προς τον κόσμο, δείτε να δούμε ποιον στέλνουμε. Η ευρωομάδα μας στη Βουλή, από κάθε κατεύθυνση στην Ευρωβουλή. Πρέπει να είναι δυνατή, πρέπει να είμαστε dream team, πρέπει να βγαίνουμε να διαπραγματευόμαστε, να συμμετέχουμε, να τσακωνόμαστε, να συντηρουόμαστε. Γιατί οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί να έχουν καλύτερη ομάδα. Πρέπει να στείλουμε τους καλύτερους. Δεν προς Θεού, αλίμονο δεν λέω ότι είμαι εγώ η καλύτερη. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαμπροί άνθρωποι. Λέω όμως ότι έχω κάποια προσόντα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτόν τον δρόμο. Και γυρνώντας τα προσόντα, είπαμε ότι η εμπειρία. Είμαι από τη Βέρεια, άρα έχω μια τεχνογνωσία, μια με τα αγροτικά. Ναι. Είμαι από μια αγροτική περιοχή. Έτσι. Η Βέρεια ζει από τον κάμπο της και η Μακεδονία σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, γνωρίζω τα αγροτικά προβλήματα. Ασκούμε κάθε μέρα τα επαγγελματικά μου στη τεχνητή νοημοσύνη, στα ψηφιακά, προσωπικά δεδομένα, που είναι πολιτική της Ευρώπης, αμυγός. Και παράλληλα, είμαι πολύ τέκνο στην οικογένεια. Είμαι η τέταρτη στους πέντε. Μπράβο. Και γνωρίζω τι σημαίνει οικογένεια, τι σημαίνει στήριξη της οικογένειας, τι σημαίνει η συντροφικότητα και το δημογραφικό σε μια πιο γενική του όψη όμως. Πώς το ζευγάρι καταλήγει να κάνει παιδιά, να στηριχθεί, να δώσει εμπιστοσύνη στην κοινωνία και να φέρει τον κόσμο την οικογένειά του. Κύριε Κουτσουπιά, ξέρετε τι σκέφτομαι, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα. Παρακαλώ, ότι όλη αυτή η υποψηφιότητα που θέτεται έχει ουσία και περιεχόμενο. Και από τη μία είναι αυτό που προτείνετε εσείς, η ουσία και το περιεχόμενο, και από την άλλη είναι το glamorous και το lifestyle που πώς ψηφίζουν πολύ. Με έναν τραγουδιστή, με έναν που σουτάρει μια μπάλα, με έναν άλλο που τη χτυπάει στο παρκή και πάει λέγοντας. Είναι μεγάλη μου τιμή που το λέτε αυτό και σας ευχαριστώ πραγματικά και από την καρδιά μου, γιατί βλέπετε κάποια πράγματα και με τιμάει πολύ που το λέτε και δημόσια. Δεν κρύβεται κανένας, είστε εκεί. Και να πω και ότι το τρίτο και πολύ βασικό που θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποιος υποψήφιος ή κάποιος ευρωβουλευτής εν συνεχεία είναι η όρεξη. Πρέπει να έχουμε όρεξη για δουλειά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, Σας ευχηθώ τα καλύτερα. Σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία από καρδιάς. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά την καρδιά μου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω την κυρία Κουτσουπιά, αλλά προσέξτε κάτι. Όταν ακούς έναν άνθρωπο με τέτοιο περιεχόμενο, με τέτοιο βιογραφικό και με τέτοια ουσία, δεν μπορείς να μείνεις έτσι. Γιατί βάζεις τα πράγματα στη ζυγαριά, τα βάζεις το ένα δίπλα στο άλλο. Και λες, ο ένας χτυπάει μια μπάλα, την κλωτσάει, πάει στην Ευρωβουλή. Ο άλλος έχει ένα περιεχόμενο. Ο κύριος Δρός Χριστόπουλος, από την άλλη, ήταν μεγάλος δρομέας και τώρα είναι στην τελική ευθεία για τον μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Αν λέω κάτι λάθος, κατεβαίνω αμέσως να τρέξω, όχι 10-20 χιλιάδες. Δρόσε μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, μια χαρά. Πώς είσαι? Όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουν, είναι όλο και καλύτερα. Θα τρέξεις τώρα ή θα βλέπεις απ' έξω? Καλά, δεν γίνεται να τρέξω, αλλά τρέχω πάρα πολύ, αφού το ξέρεις. Το κτάει. Βλεπόμαστε και εδώ. Είσαι τρεχαλατζής, μεγάλος. Λοιπόν, πες μας τώρα εδώ για τη μεγάλη γιορτή. Όλα καλά, όλα στις θέσεις τους. Αύριο ξεκινάει το σε περίπτερο 2 της έκθεσης στο κέντρο εγγραφών των Ερυθρέας του Σέντρου της Οργάνωσης, από όπου η δρομή θα παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους. Ναι. Θα έχουμε και ακόμα 1.500 θέσεις, κάνουμε προσπάθεια και για 2.000, κάτι πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά θα δώσουμε και επιπλέον θέσεις. Μπράβο. Όσοι ενδιαφέρονται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Βέβαια για το Σάββατο δεν ξέρω αν θα υπάρχουν. Ναι. Πέμπτη και Παρασκευή λογικά θα υπάρχουν. Πώς θα τις δώσετε, λες θα τις δώσουμε. Πώς θα τις δώσετε, πώς μπορεί να την πάρει κάποιος τη θέση? Θα έρθει και θα πάει μέσα στο περίπτερο 2 της έκθεσης. Θα υπάρχει ειδικό στάντ για νέες θέσεις και θα υποβάλει τη δήλωσή του. Θα υπάρχουν εκεί 70 εθελοντές σε βάρδια, 70, κάθε βάρδια έχει 70 εθελοντές. Μπράβο. Συν το 14 παιδιά των registration τα δικά μας, τα οποία έκανε ένα μικρό θαύμα, που αυτό το αρχείο των 16.000 ατόμων το έκλεισαν μέσα σε μισό Σάββατο.
Δηλαδή 9 η ώρα ξεκίνησαν τη δουλειά και έκλεισαν αρχείο 16.000 ατόμων το Σάββατο στις 3.30 το μεσημέρι, γι' αυτό ακυρώσανε τα φαγητά τους για το Σάββατο βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι. Αυτό το 14 παιδιά είναι 70 εθελοντές αναβάρτια, θα υποδεχτούν τον κόσμο για να τον εξυπηρετήσουν σε όλα. Μπράβο. Είτε να του παραδώσουν τον εξοπλισμό του, είτε να του λύσουν να του πλήσουν οποιοδήποτε ερώτηση θα έχει, που ούτως ή άλλως όμως όλοι αυτοί έχουν ενημερωθεί και ηλεκτρονικά για, με κάθε λεπτομέρεια για τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα πόσο κόσμο πιστεύεις θα έχουμε και απ' έξω. 17, απ' έξω είναι πάνω από 1000 άτομα από 71 χώρες. Τι λέει ρε φίλε, από 71 χώρες. Στο Λονδίνο. Τώρα έχω αφήσει τη μηχανή τώρα απ' έξω για να πάρω κάποια χυλάδια να τα στείλω στην έκθεση του Λονδίνου, τα περιμένει ο άνθρωπός μας. Ναι. Γιατί από αύριο θα μοιράζουμε και φυλάδια και θα προβάλλουμε την πόλη μας και τις διοργανώσεις μας σε 45.000 μαραθωνοδρόμους που θα τρέξουν στο μαραθώνιο του Λονδίνου ακριβώς την ίδια μέρα, 21 Απριλίου. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαστε και εκεί. Δρόσο, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που έχουμε μια εξωστρέφεια και αυτός ο μαραθώνιος, όπως και οι υπόλοιποι, δίνουν στην πόλη μια εξωστρέφεια. Τι σημαίνει εξωστρέφεια? Δεν είναι τριγωνάκι πανοράματος, είναι το να μας μάθουν καλύτερα, να μας μάθουν περισσότεροι, να έχουμε ανθρώπους που έρχονται απ' έξω μέσα. Αυτά που έχουμε εμείς και είναι ιδιαίτερως ελκυστικά να τα βγάλουμε έξω, να τα δουν αυτοί που είναι έξω για να έρθουν σε εμάς. Είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Μπράβο, μπράβο. Οι διοργανώσεις μας, Γιώργο, το ξέρεις, εμείς το ξέρουμε βασικά, γιατί επισκεφτόμαστε και την σελίδα μας, επισκεφτόμαστε και στα social ό,τι αφορά το δρομικό κίνημα. Έχουν βγάλει μια απίστευτη εικόνα, ειδικά αεροφωτογραφίες κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των διοργανώσεων, που είναι εκπληκτικές, προβάλλουν την πόλη, τους ανθρώπους της και όπως είπε στην εξωστρέφεια, και την καθιστούν κέντρο αθλητικού τουρισμού. Αυτό ήταν το γεγονός που μας κατέταξε, ασχολήθηκαν οι άνθρωποι, οι αξιολογητές και μας κατέταξαν και 8η διοργανωτική προσπάθεια στον κόσμο. Έτσι, οι διοργανώσεις μας, η τεχνική τους αρτιότητα κατετάγει 8η στον κόσμο και 4η στον τομέα της ασφάλειας. Μπράβο. Είναι μια προσπάθεια, βέβαια δεν είναι δική μας, είναι προσπάθεια που επένδυσαν οι θεσμικοί φορείς, εσείς, όλος ο όμιλος που είναι πρωτεργάτης και οφείλουμε απίστευτα μεγάλη υποχρέωση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμιλο και όλοι αυτοί οι θεσμικοί, ο Δήμος, η Περιφέρεια, τα αρμόδια Υπουργεία, το ΕΚΑΒ, η Τροχιά, τι να πρωτοπώ, όλοι αυτοί επί 18 χρόνια επενδύουν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά ποια είναι η μεγάλη μας χαρά? Δεν είναι η εικόνα μόνο, δεν είναι ότι καταστήσαμε κέντρο αθλητικού τουρισμού, δεν είναι εξωστρέφεια, είναι ότι καταφέραμε και ενεργοποίησαμε τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Άτομα με παχυσαρκία, άτομα με αναπηρίες, με όλες τις αναπηρίες, εξυπηρετήσαμε όλες τις αναπηρίες, βγάλαμε στον δρόμο και δώσαμε προσβασιμότητα σε όλους αυτούς που είχαν ανάγκη να ζήσουν αυτή τη χαρά. Mm-hmm. Άτομα τρίτης ηλικίας, μόνο το κατή του Δήμου Θεσσαλονίκης κατεβάζει 200 άτομα ομάδα και αύριο η υπεύθυνη του, η Ντανιέλα Ιντζόλα, θα έρθει η γυμνάστρια του, θα έρθει να πάρει ακόμα 10 θέσεις. 210 άνθρωποι τρίτης ηλικίας μόνο από τα κατή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Άστα, λοιπόν. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, είναι εξασφαλισμένη. Όταν το λέω είναι σχήμα λόγου το καλή επιτυχία. Εξασφαλισμένη, ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ, θέλουμε τον κόσμο να τρέχει, να θωρακίζει την υγεία, γιατί ο αθλητισμός δεν προσθέτει μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά και ζωή στα χρόνια. Ευχαριστώ, Δρόσο. Η χαρά που απορρέει από αυτή την υγεία. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά με τον Μαραθώνιο. Πάμε γρήγορα σε Παναγιώτη Μανή που είναι στην γραμμή. Έλα, Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποδοσφαιρικό ντεμπούτο θα κάνει ενώ ψευδοεκλογών στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν να επισκεφθεί την Παρασκευή τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο η υποψηφιότητα του Θοδωρή Ζαγοράκη στο Ευρωκοινοβούλιο με το ΠΑΣΟΚ τον φέρνει μια μέρα νωρίτερα. Αύριο το βράδυ θα παρακολουθήσει μαζί με τον Ζαγοράκη το ΠΑΟΚ Μπριζ. Και τι γίνεται, ρε φίλε, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η ιδιοτέλεια είναι του κάτι άλλο. Ζαγουράκης είναι στη Νέα Δημοκρατία, φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει μεταγραφή, πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορείς να κάνεις κανένα σχόλιο. Έρχεται ο Ανδρουλάκης, σου λέει: έχω το Ζαγουράκη, κάτσε να δηλώσω και ΠΑΟΚτσής, να πάω στην Τούμπα να δω το παιχνίδι. Παντού υπάρχει μια ιδιοτέλεια από πίσω. Παντού ιδιοτέλεια. Λοιπόν, συνέχισε. Άλλη είδηση. Την Παρασκευή θα κάνει περιοδία από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Επίσης, είχαμε χθες τη συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αίτηση ακύρωσης της αναστολής των έργων του flyover μετά την κατάθεση του φακέλου από το δημόσιο. Έγινε η συζήτηση, η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι κάτοικοι που έχουν κάνει τις προσφυγές μιλούν για ένα αποκαλυπτικό γεγονός. Στη μελέτη, λένε, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει τη οποία ξεκίνησε να εκτελείται το έργο, αναφέρεται ότι η προσιλωτόμηση δασική έκταση είναι εμβαδού 82 τετραγωνικών,
Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, η έκταση τελικά είναι 187.000 τετραγωνικά μέτρα, υπερδιπλάσια. Και είναι και ένας αυτός ο λόγος, από τους λόγους που διαμαρτύρονται οι κάτοικοι. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε αν η αναστολή αυτή θα συνεχιστεί έως τις 22 Μαΐου, οπότε και θα είναι η κύρια εκδίκηση των αιτήσεων ακυρώσεως του έργου που έχουν υποβάλει όλοι οι σύλλογοι των κατοίκων. Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μανή και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε The Beauty που είναι εδώ στο στούντιο. Τάνια Μοσκοπούλου, χαμογελαστή. Καλησπέρα. International εκπομπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο κρατή τη Μετρόπολη. Στην 5 και 5, καλό μεσημέρι. Πάμε λίγο στο κάλο μα, το οποίο σήμερα έχει να κάνει με το sold out. Ευκολάκι. Που ανακοίνωσε χθες ο ΠΑΟ και τα εισιτήρια με την Breeze. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι εδώ, λίγο πολύ από εδώ, από εκεί έχουμε λάβει ένα μήνυμα. Πώς μπορούν να βρει κάποιο ένα εισιτήριο, το οτιδήποτε. Έχει γίνει ένα πραγματικό χαμό. Ναι. Τεράστιο είναι και το ποσοστό μα. Mm-hmm. Σχεδόν το απόλυτο. Θα μπορούσα να πω και οι 10 στου 10, γιατί έχει ξεπεράσει το 90% το ποσοστό. Mm-hmm. Οι 92% για την ακρίβεια. Mm-hmm. Λένε ότι η sold out ατμόσφαιρα στην Τούμπα και όλο το κλίμα το οποίο θα δημιουργήσουν οι ασπρόμαυροι οπαδοί θα καταφέρει να φέρει και την πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα 8% πάρα πολύ μικρό, μηδαμινό ποσοστό θα μπορούσε να πει κανείς, το οποίο θεωρεί ότι δεν είναι αρκετή η ατμόσφαιρα και όλο αυτό το κλίμα που θα δημιουργήσουν οι οπαδοί. Ωστόσο, mm-hmm. σχεδόν οι 10 στους 10 θεωρούν ότι ναι, ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει και θα κάνει και το επόμενο βήμα και θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 4 του Europa Conference League. Άρα έχουμε ρεκόρ. Ρεκόρ. 92% τόσο πολύ νομίζω. Δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, έχουμε σπάσει ρεκόρ. Να λέμε πόσο. Γράφουμε και εμείς ιστορία. Τελειώσαμε. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε Τάνια. Γρήγορα το ραντεβού σας με το Ταμείο, με το Metrobet και το Μιχάλη Βραζιλιάνο. Και τώρα είναι ώρα για Metrobet με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Μισελ, την αγάπη πέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Σπουδαία μάτς είχαμε χθες το βράδυ για το Champions League. Ακόμη δύο έχουμε σήμερα και η ραδιοφωνική μας διάδα θα βγει από εκεί. Με Manchester City, Real Madrid της Ισοπαλία, ναι. Θα ρισκάρουμε αρκετά εδώ. Mm-hmm. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δίνεται η Manchester City φαβορεί με 1.60 απέναντι στη Real. Ναι. Και Bayern, Arsenal, άσος και εδώ με ρίσκο. Χι η City. Ναι. Άσος η Bayern, 2-2 σκόρη City, ναι. 2-1 σκόρη Bayern. Αυτά ραδιοφωνικά περισσότερα στο Metrobet σε λίγο, Γιώργο, για όλα τα παιδιά. Την αγάπη μου, καλό κλείσιμο εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ Metrobet και Μιχάλη Βραζιλιάνο. Ήταν το Metrobet με το Μιχάλη Βραζιλιάνο. Λοιπόν, τέλος. Έρχεται η κυρία Μαρίνα Μπίκου με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Κόκκινος Ραπτόπουλος ακολουθούν στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Βασίλη Βλαχόπουλο και Κώστα Πετρωτό. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.